Σάβιο! Σάβιο! Δύο λόγια έτσι για την κατάκτηση του βαθμάτου. Καλή συγχαρητήρια πάντως. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι οι πρωταγωνιστές και τα μπράβο ανήκουν μόνο στους ποδοσφαιριστές που όλη τη χρονιά κάτω από δύσκολες συνθήκες, από τραυματισμούς. Να ξεκινήσω το αφιερώνω στον Καλλιβοκάτο Γιάννη. Δυστυχώς δεν μας ακολούθησε από την πρώτη αγωνιστική μετά τον τραυματισμό του. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι, δικαιούμαστε. Άλλωστε, είχα ένα μεγάλο βάρος μέσα μου αν δεν πέραμε το πρωτάθλημα, γιατί κατά το δικό μου λάθος πήγαμε μείον 6 βαθμούς. Το πρωτάθλημα το είχαμε πάρει. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτοί αξίζουν τα μπράβο και όχι εμείς που είμαστε πίσω από την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Coach. Είναι σημαντικό γιατί καλύπτεται και το μείον 6, έτσι. Ναι, γι' αυτό είπα Δημήτρη ότι είχα μεγάλο, το είχα έτσι βάρος μέσα μου γιατί το λάθος ήταν δικό μου. Παίξαμε για 5-10 λεπτά με έναν ξένο περισσότερο, μας κάνανε ένσταση και βρεθήκαμε πίσω. Παρ' όλα αυτά όμως οι παίχτες βρήκαν το κουράγιο, το βρήκαμε όλοι, η πρόεδρος και καλύψαν αυτή τη διαφορά από την αντίπαλη ομάδα. Και στο τελευταίο παιχνίδι νομίζω ότι δικαιούμαστε και είμαστε καλύτεροι. Θεωρείς ότι είναι ένα μάγικο πρωτάθλημα αυτό μετά από αυτό που έγινε? Νομίζω ναι, όπως και το περσινό που πήραμε με την ομάδα την αντίπαλη, το ίδιο. Και θα ήθελα την νίκη αυτή να την αφιερώσω στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Όλη που μίλησα χθες το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Coach, έχει και συνέχεια η ομάδα, μην ξεχνάμε. Θα παίξει και στα μπαράζ, αν όλα έτσι πάνε καλά. Ένα σχόλιο και γι' αυτό. Εντάξει, θα δούμε τις ομάδες, θα είναι σίγουρα, είναι δύσκολο. Σίγουρα είμαστε 7 ομάδες. Μην ξεχνάτε ότι θα παίξουμε με πρωταθλήτρες από ΕΠΣ που έχουν πολλές επιλογές από παίχτες. Μπορεί να φέρνει από την Πάτα, από την Τρίπολη, από την Καλαμάτα. Εμείς έχουμε εδώ το νησί. Εγώ είμαι ικανοποιημένος που πήραμε το πρωτάθλημα εδώ. Από εκεί και πέρα θα δουλέψουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι το καλύτερο να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Αλλά και αν δεν πάμε ένα βήμα παραπάνω, αξίζουν αυτά τα παιδιά, αξίζει η πρόεδρος στο πρωτάθλημα να το χαρούμε σήμερα. Ίσως αυτή τη φορά έχει και τη μεγαλύτερη αξία η κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί καταφέραμε και το σηκώσαμε με 2 πόντους διαφορά και με 6 βαθμούς να μας έχουν αφαιρεθεί στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια αυτό που νιώθω. Ήταν η πρώτη φορά που το πίστευα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι με σεβασμό, με ηρεμία, προσπαθήσαμε ακόμη και τις κακές στιγμές που συνέβησαν και που μας έφεραν πίσω, προσπαθήσαμε να τις αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και σεβασμό στο άθλημα που θέλουμε να υπηρετούμε. Είμαι περήφανη γιατί η Αιγυθία είναι μια ομάδα η οποία έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να παίζει ποδόσφαιρο και εγώ αυτή την ομάδα θέλω να εκπροσωπώ. Έχετε δίκιο. Όχι ότι δεν το αξίζαμε τις 3-2 προηγούμενες φορές, αλλά αυτή η χρονιά ίσως έχει μέσα και όλα τα αποθυμένα για τα 2 προηγούμενα χρόνια που πραγματικά θεωρώ ότι το πρωτάθλημα θα έπρεπε να είναι δικό μας και δεν ήτανε. Τι άλλαξε φέτος, τι άλλαξε? Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα ήμασταν οικογένεια. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τα παιδιά μου. Διώξαμε παίχτες ή φύγανε παίχτες βαρύδια για την ομάδα που τα 2 προηγούμενα χρόνια δημιουργούσαν μόνο εντάσεις και προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μια ομάδα να είναι οικογένεια για να κερδίζει. Είχαμε ένα προπονητή ο οποίος αφού κραζότανε τα προβλήματα των παιχτών, τη μενταλιτέ που έπρεπε να έχει κάποια στιγμή, όμως εδώ δεν θέλω να ξεχάσω το ρόλο που έπαιξε για την ομάδα ο Στράτος ο Κουρούμαλος πέρυσι, ο οποίος παρά το γεγονός ότι δυσαρεστήθηκε για κάποια πράγματα, αλλά πάντα παρέμεινε φίλος και κοντά στην ομάδα. Τελικά είχε δίκιο για κάποια πράγματα που ουσιαστικά ήταν η κόντρα μέσα στην ομάδα και τα οποία δεν υπήρχαν στην ομάδα φέτος και γι' αυτό η ομάδα μπόρεσε και βρήκε τα πατήματά της ακόμα και τις δύσκολες στιγμές. Θέλω να τον ευχαριστήσω που πάντα μένει κοντά μου διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δάσκαλος με όλη τη σημασία της λέξεως και ίσως
Είναι δάσκαλος με την έννοια ότι ακόμα και εμένα ως πρόεδρος με έβαλε σε μία λογική από πέρυσι που μου βγήκε φέτος. Για να κλείσω, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πούμε, γιατί έχω να πω πολλά. Αύριο το πρωί στην εκπομπή σας λέω ότι θα είμαι στο στούντιο. Θέλω να αφιερώσω αυτό το πρωτάθλημα στη νεογέννητη κόρη του Στέλιου του Σούρμπη που είναι ροειδίτης και που σήμερα σαράντησε. Θέλω να το αφιερώσω στο γιο του Χρήστου του Κομιώτη. Δεν υπάρχει κοντά μας, αλλά αγαπούσε πάντα το χωριό και την ομάδα. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να το αφιερώσω στη γυναίκα του Γιώργου του Κομιώτη, την Κλέρη, τη Φραγκονικολάκη, και τον αδερφό μου, που ήταν τα δύο άτομα τα οποία με ώθησαν να αναβιώσω τη θύελλα από τις τάχτες και να είμαστε εδώ για να παρακυρίσουμε το πρωτάθλημα σήμερα. Τους ευχαριστώ όλους, όπου κι αν είναι.